κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας και συνδεόμαστε με τη Γραμματεία Ενημέρωσης να δούμε ποιο είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα. Κατάλληλο χρόνο, ευελιξία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη του σχηματισμού και του ανασχηματισμού της κυβέρνησης κατά το Σύνταγμα, έλαβε την απόφαση να προβεί σε αλλαγές στη σύνθεση των μελών της κυβέρνησης και μου ανέθεσε υπό την ιδιότητα του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου να την ανακοινώσω δημόσια. Η σύνθεση της κυβέρνησης είναι η ακόλουθη. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική Θεόδωρος Σκυλακάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική και τη Δημόσια Περιουσία Απόστολος Βεσιρόπουλος. Υφυπουργός Αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Γεώργιος Ζαβός. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Υφυπουργός Αρμόδιος για τις δημόσιες επενδύσεις και το εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης. Υφυπουργός Αρμόδιος για την έρευνα και την τεχνολογία Χρήστος Δήμας. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Δένδιας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Υφυπουργός Αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης. Υφυπουργός Αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Κώστας Βλάσης. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υφυπουργός Αρμόδιος για την Αντεγκλιματική Πολιτική Λευτέρης Οικονόμου. Υφυπουργός Αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος. Υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής Ζέτα Μακρύ. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης Άγγελος Συρίγος. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης Παναγιώτης Τσακλόγλου. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου. Υφυπουργός Αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια Μαρία Σιρεγγέλα. Υπουργείο Υγείας. Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τις Υπηρεσίες Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας Ζωή Ράπτη. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Κώστας Κρέκας. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργός Λίνα Μενδώνη. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανολάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργός Κώστας Τσιάρας. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα διεθνούς συνεργασίας και ανθρώπινων δικαιωμάτων Γιώργος Κότσιρας. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Μάκης Βορύδης. Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για θέματα αυτοδιοίκησης Στέλιος Πέτσας. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Στράκης Σταύρος Καλαφάτης. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών Γιώργος Γιοργαντάς. Υφυπουργός Αρμόδιος για ειδικά ψηφιακά έργα και το κτηματολόγιο Γιώργος Τήλιος. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Υπουργός Κώστας Καραμανλής. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης. Υφυπουργός Αρμόδιος για θέματα κλάδου πλοίων Κώστας Κατσαφάδος.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Σπίνιος Λιβανός. Υφυπουργός Αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Γιάννης Οικονόμου. Υφυπουργός Αρμόδια για την Αλλιευτική Πολιτική, Φωτεινή Αραμπατζή. Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Χάρης Θεοχάρης. Υφυπουργός Αρμόδια για θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και ειδικών μορφών τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπουργός Παναγιώτης Μηταράκης. Υφυπουργός Αρμόδια για την Ένταξη, Σοφία Βούλτεψη. Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό στον Υπουργό Επικρατείας, Θοδωρής Λιβάνιος. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκης Κέρτσος. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντήλης. Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη. Προτείνονται για Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Μπούγας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Γιάννης Βρούτσης. Αναπληρωτές κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Χρήστος Μπουκόρος, Θάνος Πλεύρης. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλες και όλους. Αλληλεγγύη συμπόνια στον συνάνθρωπό μας. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Χρήστο Ταραντήλη. Είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Σοφία Φασουλάκη, το νέο υπουργικό σχήμα, με τα βασικά υπουργεία να παραμένουν τα ίδια. Έτσι, οι σημαντικότερες αλλαγές ποιες είναι? Βλέπουμε, Λίνα, δεν έχουμε αλλαγές και κυρίως στους τομείς οι οποίοι, αν θέλεις, καίνε αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση, που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, όπου εκεί παραμένει και ο Νίκος Δένδιας και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως επίσης παραμένει στο πόστο του και ο κύριος Βασίλης Κικίλιας. Πού είδαμε τις αλλαγές? Αλλαγές είδαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών με υπουργό τον Μάκη Βορύδη και αλλαγή είδαμε και στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου μπαίνει ο κύριος Σκρέκας. Και στο Εργασίας με τον κύριο Χατζηδάκη. Αυτό που μας έλεγαν χθες, Ελίνα, και μεταδώσαμε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, είναι ότι αυτός ο ανασχηματισμός δεν είναι ούτε σαρωτικός, ούτε δομικός, αλλά λειτουργικός. Είδαμε και κάποια καινούργια πρόσωπα, κυρίως βουλευτές. Σε θέσεις υφυπουργών, προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα κάποια ζητήματα που έχει μπροστά της η κυβέρνηση. Όμως στα κεντρικά, στα πολύ κεντρικά υπουργεία και κυρίως βέβαια είδαμε και στο Υπουργείο Οικονομικών, τα πρόσωπα παραμένουν ίδια. Να μην ξεχνάμε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης παραμένει ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος υπήρχε ένα σενάριο μετακίνησής του στο Υπουργείο Υγείας και μπαίνει εκεί υφυπουργός ο κύριος Κότσιρας. Παραμένει και η κυρία Νίκη Ραμαίος, παραμένει ο κύριος Χάρης Θεοχάρης στο Υπουργείο Τουρισμού. Βλέπουμε και μία αλλαγή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μάλιστα, λοιπόν, θα έχουμε αναλυτικά το νέο κυβερνητικό σχήμα στο μεσημβρινό μας δελτίο, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στο Ευτυχείτε και την Κατερίνα Καινούριου.